Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 20 Ιουλίου, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή. 50 χρόνια άλλη του κυπριακού προβλήματος. Μέρα μνήμης, περισυλλογής, γιατί όχι και αυτοκριτικής. Αυτό λοιπόν τη μέρα επιλέξαμε να επιχειρήσουμε μια αναδρομή στο κυπριακό, στην πορεία που διένυσε μέχρι σήμερα, στο παρόν και στο μέλλον, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Να δούμε τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί και τι μέλη γενέστε στο εθνικό μας θέμα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτή την θετική ανταπόκριση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια ιδιαίτερη ημέρα. Μια ιδιαίτερη ημέρα, μια δύσκολη ημέρα που νομίζω προσφέρεται για περισυλλογή, όπως έχετε αναφέρει, αλλά περισσότερο να δούμε πού πάμε. Γιατί σίγουρα, κύριε Γασκάνη, αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, αυτή η κατάσταση πραγμάτων, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις και είμαι έτοιμος να λάβω τολμηρές αποφάσεις. Θεωρώ το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που μεγάλωσα με αυτή την κατάσταση. Να το δούμε λίγο αυτό. Ναι. Ήσασταν βρέφος. Ήμουν 6 μηνών όταν έγινε η εισβολή. Μεγάλωσα με αυτή την κατάσταση πραγμάτων και σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και πιστεύω, αν δεν το πίστευα, δεν θα ανάλογα και τόσο χρόνο από τις καθημερινές μου ασχολήσεις, ότι μπορούμε, ναι, να φτάσουμε σε μια λύση του Κυπριακού. Βλέπουμε και το τι γίνεται στην περιοχή. Βλέπουμε το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που χαιρετίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή κατάσταση πραγμάτων. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα είναι ένας συμβιβασμός για όλους μας. Αλλά είπατε, ήσασταν 6 μηνών. Είστε ο μόνος, ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι σήμερα πρόεδρος που δεν έχει εικόνες, εμπειρίες της τραγικής εκείνης περίοδου. Αυτό στην ψυχοσύνθεση ενός πρόεδρου πώς λειτουργεί? Θεωρώ ότι είναι... Θα μπορούσε να ήταν θετικό. Θεωρώ ότι είναι θετικό. Θεωρώ ότι είναι θετικό γιατί μεγάλωσα χωρίς να έχω παραστάσεις να ζούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Μεγάλωσα σε μια πόλη που ένα σημαντικό ποσοστό ήταν Τουρκοκύπριοι, με 2 γονείς από μειχτά χωριά, οι οποίοι μου έλεγαν συνεχώς για τις πολύ καλές εμπειρίες που ζούσαν με τους Τουρκοκύπριους, αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία εγώ να ζήσω με Τουρκοκύπριους. Η πρώτη φορά που είδα, αν θέλετε, Τουρκοκύπριο ήταν όταν πήγα να υπηρετήσω στο στρατό. Και εκεί δεν ήταν η καλύτερη, αν θέλετε, γνωριμία. Αλλά ακολούθως στις ΗΠΑ όταν γνώρισα για πρώτη φορά Τουρκοκύπριους, είδα ότι όλα αυτά που μου έλεγαν οι γονείς μου ισχύουν. Άρα είχατε μια γνώση για τη συμβίωση από τους γονείς μου. Είχα μια γνώση για τη συμβίωση από τους γονείς μου, αλλά μεγάλωσα σε μια κοινωνία που δεν, αν θέλετε, υποστήριζε αυτό το αφήγημα της ειρηνικής συμβίωσης. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μεγάλωσα με γείτονες οι οποίοι είχαν έρθει από την κατεχόμενη Λύση. Δεν θα το ξεχάσω, ήταν η πρώτη φορά που άκουσα από τους γείτονές μας στη Γεροσκήπο, από την κατεχόμενη Λύση, για τις κατεχόμενες περιοχές. Και μεγαλώσα σε μια κοινωνία που, επαναλαμβάνω, παρότι το οικογενειακό περιβάλλον μου μετέφερε εμπειρίες, θετικές εμπειρίες συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους, σε ένα περιβάλλον που ο Τουρκοκύπριος, ο Τούρκος ήταν ο εχθρός. Η πρώτη φορά που έρχεστε έτσι σε επαφή με αυτό που λέμε κυπριακό, φαντάζομαι μαθητικά, νεανικά μαθητικά χρόνια ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το κυπριακό. Οφείλω να πω ότι ξεκίνησα, και το θεωρώ φυσιολογικό, με μια πιο σκληρή προσέγγιση στο κυπριακό, στα νεανικά μου χρόνια. Μια προσέγγιση η οποία μέσα από τη μελέτη, μέσα από τις σπουδές μου, ναι, οφείλω να το πω ότι έχουν αλλάξει αρκετές από τις προσεγγίσεις μου. Είναι και μια ιστορική εκπομπή, είναι 50 χρόνια. Βλέπω λάθη που κάναμε, παραλήψεις. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. για το τι πραγματικά επιδιώκαμε, πώς κινηθήκαμε και ούτω καθεξής. Και θεωρώ όλο αυτό επηρεάζει και στο πώς προσεγγίζω σήμερα το κυπριακό πρόβλημα. Μεταφέροντας και τη δική μου εμπειρία, θα έλεγα ότι η εξίσωση στα πρώτα χρόνια ήταν απλή. Υπήρξε εισβολή, κατοχή, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσφυγες και η λύση της ήταν η αντίστροφη. Θα φύγουν όλοι τα στρατεύματα, θα πάνε όλοι στα σπίτια τους, θα αποκατασταθούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα επιστρέψουμε με λίγα λόγια στην πρώτη 1974 κατάσταση. Πόσο ρεαλιστική ήταν αυτή η προσέγγιση που είχαμε όλοι, και πολιτική ηγεσία και κοινωνία? Καθόλου, αλλά οι ηγέτες, γιατί το σκέφτομαι και αυτό, που μας έλεγαν όλα αυτά, δέχονταν τα δικά μας χειροκροτήματα. Σωστό. Ήταν ηγέτες μετά από την δική μας ψήφο. Άρα θεωρώ ότι φυσικά έχουμε και την πολυτέλεια τώρα των 50 χρόνων, πρέπει να το πούμε. Βλέπουμε με πιο καθαρή ματιά. Φυσικά οι ηγέτες ηγούνται. Και θα πρέπει... Σίγουρα ηγούνται, την ίδια στιγμή εκλέγονται και επιλέγονται από εμάς. Αλλά θεωρώ σήμερα έχει οριμάσει η κυπριακή κοινωνία. Μου λένε πολλοί ότι η νέα γενιά που δεν είχε εμπειρία να ζήσει με τους Τουρκοκύπριους είναι πολύ αρνητική στο ενδεχόμενο της. Δεν συμφωνώ. Η νέα γενιά έχει σαφώς καλύτερες παραστάσεις από εμάς, ζώντας στο εξωτερικό, μέσα από τις σπουδές τους ή ακόμα και στην Κύπρο, αυτής της συνύπαρξης με πολλούς άλλους από άλλες χώρες, με διαφορετικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις, διαφορετικές αφετηρίες, είναι σαφώς πιο ανεκτική από εμάς. Εκείνο που δεν είδαμε ήταν ότι προσεγγίζαμε το κυπριακό μέσα από μια πολύ, αν θέλετε, νομική προσέγγιση, χωρίς να υποβαθμίζω το διεθνές δίκαιο, την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το καθεξής. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια ζούμε σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα που δεν είναι αυτό που κυριαρχεί στη λήψη των αποφάσεων. Και υπάρχουν αρκετά, αν θέλετε, οξύμορα στην πορεία αυτής της χώρας. Για παράδειγμα, σκέφτομαι πολλές φορές, και όταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτό το δεδομένο, προσπαθούσα να το αντιληφθώ. Το 1960 γίναμε ανεξάρτητο κράτος μέλος, με τρεις εγκύτριες δυνάμεις που ήταν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και εμείς επιλέξαμε το κίνημα των αδεσμεύτων. Ποια ήταν η λογική αυτή? Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που είπατε προηγουμένως. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, για μένα, και τολμώ να το πω σήμερα και χαίρομαι, υπάρχει και εδώ ένα οξύμορο, είναι το ότι δεν αγαπήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν αγαπήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία όσο έπρεπε να αγαπήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εμείς και οι Τουρκοκύπροι είδαμε την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα μεταβατικό στάδιο. Και ξέρετε, βλέπω κάποιους που επιχείρησαν να καταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, που σήμερα είναι οι πιο ένθερμοι υποστηριχτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τη δική μας τους Ελληνοκύπριους, να πω ότι ξεκινήσαμε με την Ένωση, πήγαμε στην ανεξαρτησία, μετά ξαναπήγαμε στην Ένωση, μετά ήταν το ευταίο και το εφικτό, η ανεξαρτησία, μετά ξανά στην Ένωση. Όλα αυτά... Και να σας πω και κάτι στην αναδρομή αυτή που κάνουμε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3 χρόνια, αποδεχτήκαμε τη Δικοινοτική Ομοσπονδία στην πρώτη Συμφωνία Κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς. Ξέραμε τι αποδεχόμασταν. Ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα, το οποίο, το νέο μοντέλο, το οποίο προτείναμε, υποτίθεται, στον κόσμο, χωρίς ποτέ να εξηγήσουμε. Ποτέ δεν εξηγήσαμε στον κόσμο. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο ειλικρινείς με τον κόσμο. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση με την οποία έχω ασχοληθεί και επιστημονικά και θέλω να την αναφέρω. Αυτό το σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας που διαβάζαμε και εσείς μεταφέρατε με την ιδιότητα του δημοσιογράφου αυτά τα πολύ ωραία ανακοινωθέντα τύπου ότι συμφωνούμε σε όλα, πλήρης ταύτιση απόψεων, που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως όλο αυτό που λέμε κυπριακό κρύβει ένα πολύ μεγάλο ψέμα από κάτω. Δεν υπήρξε η αναγκαία κρίνη. Ή πολλά μικρά ψέματα τα οποία συγκροτούν μια εικόνα η οποία δικαιολογεί ενδεχομένως γιατί είμαστε εδώ. Σίγουρα δεν υπήρξε η ειλικρίνεια που έπρεπε να υπάρξει. Τίποτα δεν δικαιολογεί, για να μην παρεξηγηθούμε, την τουρκική εισβολή. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Να πω κάτι, γιατί το είπατε και προηγουμένως. Γίναμε μέσα στο Κυπριακό όλοι οι διεθνολόγοι, συνταγματολόγοι, πολιτικοί αναλυτές. Αναπτύχθηκαν διάφορες πολλές σκέψεις. Είναι ένα και στάτη το Κυπριακό και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε. Η κυρίαρχη για πολλά χρόνια και ενδεχομένως και σήμερα σχολή είναι ότι η Τουρκία δεν θέλει τίποτα πλην της πλήρους κατάληψης της Κύπρου. Και επομένως δεν υπάρχει νόημα εμείς να κάνουμε οτιδήποτε και να υποχωρούμε κατά καιρούς. Πόσο ενστερνίζεστε αυτή τη στιγμή? Όχι, εγώ εκείνο που ενστερνίζομαι και είναι και πολύ φυσιολογικό είναι ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού αν μέσα από την επίλυση έχει να κερδίσει περισσότερα από την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όλα τα κράτη παίρνουν αποφάσεις μέσα από το αποτέλεσμα της εξίσωσης κόστος και όφελος και εγώ θεωρώ ότι μέσα από τη λύση του Κυπριακού σήμερα η Τουρκία, ναι, θα κερδίσει περισσότερα από ό,τι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Στην πολιτική τίποτα δεν είναι στατικό. Φυσικά τίποτα δεν είναι στατικό και τα κράτη, επαναλαμβάνω πολύ ορθά, και μακάρι να το κάναμε κι εμείς πιο νωρίς, λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Διακηρύξαμε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πολύ νωρίς τον μακροχρόνιο αγώνα. Πόσο σωστή, σοφή ήταν αυτή η προσέγγιση και πόσο η πολιτική ηγεσία είχε πραγματικά μελετήσει μια στρατηγική, είχε υπολογίσει τι φέρνει ο χρόνος, ποιες είναι οι κόκκινες μας γραμμές, πού σταματάμε, επιδιώκουμε ή δεν επιδιώκουμε σύντομη λύση του προβλήματος. Ρωτώ τώρα και υπό την ακαδημαϊκή. Ναι, ναι. Και το ότι, κύριε Γασκάνη, εδώ βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης μας το Μακάριο με μια ενδεχόμενη κριτική προσέγγιση, είναι πρόοδος της Κυπριακής κοινωνίας. Κάποτε αυτό δεν ήταν. Αγιοποιημένες μορφές. Ήταν λαθασμένος ο μακροχρόνιος αγώνας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και ήταν λαθασμένος γιατί πολύ απλά, αν δούμε τι συζητούσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 1981, για παράδειγμα, που ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, και τι συζητούσαμε το 1990, το 2004, το τι συζητούμε σήμερα, είναι σαφώς χειρότερα τα πράγματα, γιατί έχουν μπει πολλά άλλα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, αλλά υπάρχει σήμερα, βάζουν στο τραπέζι δικαίωμα χρήστη, μάλιστα, το οποίο προέκυψε μέσα από απόφαση δικαστηρίου μετά από προσφυγή Ελληνοκύπριου, συμπατριώτη μας. Και υπάρχει αυτό το θέμα στο τραπέζι που, επαναλαμβάνω, διαφωνώ. Αλλά αυτό δεν υπήρχε το 80. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αυτή η διάσταση. Για μένα, παρόλο που στην Κύπρο είναι ένα μεγάλο άλλο κεφάλαιο, ο Καραμανλής είναι μια προσωπικότητα που προσεγγίζεται με μια κριτική προσέγγιση. Έγινε στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μια διήμερη μεγάλη σύσκεψη. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και όλη η τότε ελληνοκυπριακή ηγεσία, Γλαύκος Κληρίδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Βάσος Λυσσαρίδης, πολλοί άλλοι, για να συζητήσουν πού πάμε στο Κυπριακό. Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1974. Και διαβάζοντας τα πρακτικά, ο Καραμανλής έλεγε ότι η δική του εισήγηση προς τον Μακάριο ήταν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο εδαφικό. Γιατί επικεντρωνόμενοι στο εδαφικό σημαίνει οι περισσότεροι πρόσφυγες επιστρέφουν στα σπίτια τους και όχι στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης, γιατί όσο βάζουμε περισσότερες εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση, δημιουργούνται περισσότερα ενδεχόμενα σημεία τριβής ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Η παραδοσιακή όμως θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν όσο περισσότερες εξουσίες σε κεντρικό επίπεδο, και μάλιστα όλοι μας να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Το παρουσιάζαμε ως επιτυχία αν οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης από 21 έγιναν 24 και μετά 27. Ναι. Σε μια περίοδο, κύριε Γασκάνη, το 2024, που το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουμε συνεχώς εξουσίες στις Βρυξέλλες. Και έχοντας την εντύπωση, γι' αυτό δεν ήμασταν ειλικρινείς με τον κόσμο, ότι η κεντρική κυβέρνηση θα είναι μόνο Ελληνοκύπρη. Ακριβώς. Και αυτό θα το δούμε, διότι αυτή η εντύπωση υπάρχει και σήμερα. Διατηρείται. Όχι, δεν εννοώ από τον πρόεδρο, αλλά είναι η κυρίαρχη άποψη μέσα στην κοινωνία. Αλλά παίρνοντας λίγο τη σκητάλη, ενώ συζητούσαμε όλα αυτά, ενώ Καταλήξαμε στην πρώτη συμφωνία κορυφής κλπ. Στη δεύτερη, ενώ μπήκαμε στη διαπραγμάτευση σχεδίων που ξέραμε τι έλεγαν, παρέμεινε το σύνθημα όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Πώς... Ή μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Για να είναι δίκαιη λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πριν το 1974 κατάσταση. Ακριβώς. Πώς μπορεί αυτή η κοινωνία μέσα σε αυτά τα συνθήματα να σκεφτεί λογικά και να δείξει τον δρόμο και στους ηγέτες της. Σήμερα όμως οι νέοι, και δεν επανέρχομαι στους νέους, όλοι αυτοί που θα ζήσουν στην Κύπρο, δεν ξέρω πώς ακούνε όλα αυτά τα συνθήματα ή επηρεάζονται από τα συνθήματα. Και οι πρόσφατες εκλογές δείχνουν. Δεν πρέπει να απαξιώσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μίλησε η κοινωνία πολύ συγκεκριμένα. Άρα, αλλά αυτό που λέτε, να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Και εγώ πηγαίνω σε μνημόσυνα, σε ομιλίες, σε εκδηλώσεις και ετοιμάζεις ένα προσχέδιο της ομιλίας, του χαιρετισμού. Και πολύ φυσιολογικά πάντα μπαίνει μέσα αυτό το εργαζόμαστε για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Και πάντα το διαγράφω και βάζω μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Ακούγεται ωραίο το δίκαιο, κάποιος θα πει τώρα μα ο πρώτος δεν θέλει μια δίκαιη λύση. Φυσικά θέλω μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Αλλά όταν πω στον κόσμο δίκαιη λύση του Κυπριακού, σημαίνει πρέπει να πάμε πριν το 1974. Δεν μπορούμε να πάμε, δυστυχώς. Και το δίκαιο ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Ακριβώς, είναι και αυτό. Μόνη μια πλευρά. Εγώ θα σταθώ σε μια στιγμή που έχει πραγματικά νόημα, συνδέεται με τα όσα συζητήσαμε μέχρι σήμερα. Το 2003 άνοιγμα οδοφραγμάτων, επαφή κόσμου και όσοι δεν ακολούθησαν την εντολή τότε μην πάτε στα κατεχόμενα και πήγαν, διαπίστωσαν ότι η Κύπρος του 2003 ήταν η Κύπρος του 1974. Ήταν η στιγμή, πιστεύετε, που θα μπορούσε το νήμα να ενωθεί. Θεωρώ ότι μπορούσε το νήμα να ενωθεί. Θεωρώ όμως εκεί έκανε και λάθος η διεθνής κοινότητα. Σας πω, το 2003 ο Ντεχτάς άνοιξε τα οδοφράγματα. Γιατί ήταν ο Ντεχτάς που άνοιξε τα οδοφράγματα. Γιατί θεωρούσε ότι σε δύο εβδομάδες, σε μια εβδομάδα θα γίνονταν τόσα πολλά επεισόδια που θα αποδείχνει στην πράξη ότι αυτό που λέει τόσα χρόνια ο Ντεχτάς δεν μπορούν να ζήσουν μαζί Ελλήνων Κυπρίοι και Τουρκών Κυπρίοι, θα αποδεικνόταν στην πράξη μέσα από επεισόδια, ενδεχομένως και σκοτωμούς και ούτω καθεξής. Και αποδείχτηκε ακριβώς το αντίθετο. Θεωρώ εκεί το λάθος της διεθνούς κοινότητας ήταν, έβλεπε την 1η Μαΐου το 2004 ως ορόσημο και έφερε το σχέδιο Ανάν, το οποίο δεν ήταν προϊόν ελεύθερης διαπραγματεύσης, το παρουσίασε στους Ελληνοκύπριους σε μια εβδομάδα πριν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια εβδομάδα πριν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι Ελληνοκύπριοι, τουλάχιστον η πλειοψηφία, θεωρούσαν ότι με την ένταξη αλλάζαν πράγματα. Και όντως αλλάζαν. Αν δούμε την ιστορία των διαπραγματεύσεων, κύριε Γασκάνη, κάθε φορά η διαπραγμάτευση είναι χειρότερη από την προηγούμενη φορά. Από το 1978. Η μόνη φορά που βλέπουμε να υπάρχουν θετικές εξελίξεις, και μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα και από την εμπειρία μου στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία, είναι μετά το 2004 που μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικές όχι για τους Ελληνοκύπριους, θετικές για το σύνολο. Λόγω προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ακριβώς. Ναι. Για το σύνολο και για τους Τουρκοκύπριους. Η ελευθερία διακίνησης χωρίς περιορισμούς, η αγορά περιουσίας. Είναι και για τους Τουρκοκύπριους και για τους Ελληνοκύπριους. Άρα εκεί η διεθνής κοινότητα μπορούσε, θεωρώ, να διαχειριστεί καλύτερα αυτό το δεδομένο. Γιατί όντως το 2003 καταρρίφθηκε το επιχείρημα του Ντεχτάς ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με τους Τουρκοκύπριους. Πολιτικά και επιστημονικά ομιλούντες. Ξέρουμε ότι τα μεγάλα προβλήματα λύνονται σε ιστορικές συγκυρίες όπου συμπίπτουν διάφοροι παράγοντες που ενισχύουν αυτήν την προοπτική. Το 2004 και ανεξαρτήτως σχεδίου Ανάν, δεν θα ανοίξουμε αυτές τις συζητήσεις τώρα, έχω την εντύπωση ότι όλα τα κομμάτια του puzzle ήταν στο τραπέζι. Είχαν ανοίξει τα οδοφράγματα που είπαμε, απέδειξε ο λαός ότι μπορεί να συμβιώσει, είδαμε την Κύπρο ότι ήταν η ίδια και επομένως θέματα περιουσιών, ιδιοκτησίας ήταν πολύ πιο απλά. Είχαμε το εισιτήριο της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Τουρκία επιθυμούσε διακαώς την έναρξη συνταξιακών. Είχαμε για πρώτη φορά εμπλοκή αμερικανικού παράγοντα με την επίσκεψη Holbrook και το συγγνώμη που ζήτησε από τον κυπριακό λαό. Την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση. Δεν ήταν το πιο ιστορικό γεγονός στην πορεία του Κυπριακού. Ήταν τα κομμάτια εκεί και θεωρώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, η διεθνής κοινότητα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που συμφωνήθηκε το Φεβρουάριο στη Νέα Υόρκη ήταν μια λανθασμένη προσέγγιση, θεωρώ, και δεν βοήθησε. Και θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία, γιατί υπηρετούσα στο Λονδίνο ως γενικός πρόξενος στην περίοδο του σχεδίου Ανάν και θυμάμαι λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα οι Βρετανοί είχαν την άποψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα υπερισχύουν το ναι στην ελληνοκυπριακή. Yeah. Ήταν σίγουρο στην τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά και στην ελληνοκυπριακή πλευρά θα ήταν μια καθαρή πλειοψηφία. Είχα μια λαθασμένη ανάγνωση των δεδομένων. Αλλά και σήμερα υπάρχει αυτό το puzzle, υπάρχουν όλα τα κομμάτια του puzzle εδώ και μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, το τι γίνεται στην Ουκρανία, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας γενικός γραμματέας που γνωρίζει, κάνουν συχνά κριτική στον γενικό γραμματέα. Εγώ τον είδα στο Κράν Μοντανάδο γενικό γραμματέα, πήγαμε στις 28, ήρθε στις 30 Ιουνίου. Στις πρώτες δύο μέρες ήταν ο κ. Φέλτμαν, που ήταν ο βοηθός τότε γενικό γραμματέα. Και στις 30 Ιουνίου έκανε επαφές το πρωί με όλα τα μέρη. Με όλους. Κύπρο, Ελλάδα, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Ελλάδα, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία. Και κάλεσε το απόγευμα μια σύσκεψη. Και παρουσίασε αυτό που λέμε το πλαίσιο Κουτέρες. Και είπε, αν κλείσουμε αυτά τα 6 θέματα, φτάνουμε σε ένα point of no return. Δηλαδή δεν μπορεί να ανατραπεί η λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, μέσα από συναντήσεις ενός πρωινού κατάλαβε την ουσία του Κυπριακού και θεωρώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συγκέντρωση. Το ίδιο και στην Τουρκία. Αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί σε κάποιον να μην αρέσει. Αλλά αν φύγει ο Ερντογάν, δεν ξέρω πόσο εύκολα ένας Τουρκός ηγέτης θα μπορεί να πάρει την ευθύνη, γιατί χρειάζεται ευθύνη. Αν θα φτάσουμε σε λύση του Κυπριακού, σίγουρα δεν θα είσαι αρεστός σε όλο τον κόσμο. Και αν βρίσκεσαι και σε αυτήν την καρέκλα, δεν μπορεί να επιδιώκει να είσαι αρεστός σε όλους. Γιατί σημαίνει δεν κάνεις τίποτα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μην σου κάνουν κριτική, να μην κάνεις τίποτα. Πρέπει να ληφθούν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις. Και θεωρώ και στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η διάσταση, θα την πω. Υπάρχει πλήρης ειλικρίνεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εγώ σας λέω σήμερα και χαίρομαι που ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός, παρίσταται στην εκδήλωση. Πάω λίγο πίσω, κύριε Γασκάνη, για τις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας. 1960 η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος, πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού το 1982. Περίφημη επίσκεψη Ανδρέα Παπανδρέου το Φεβρουάριο του 1982. Για 22 χρόνια. Ιστορικό γεγονός. Ναι, βγήκαμε στους δρόμους μαθητές. Για 22 χρόνια δεν είχε επισκεφτεί την Κύπρο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βάση περίπτωση, πώς το σήμερα. Υπάρχουν θέματα τα οποία με την Ελλάδα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο τάμπου, έχουμε διαφορετικές θέσεις. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Και εθνικά θέματα και ευρωπαϊκά θέματα και διεθνή θέματα. Ναι. Τι υπάρχει όμως σήμερα. Υπάρχει ειλικρίνεια. Διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα τα θέματα. Έχουμε και διαφορετικές, αν θέλετε, προτεραιότητες. Υπάρχουν και θέματα που υπάρχει ανταγωνισμός. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να το πούμε, να καθίσουμε, να το συζητήσουμε. Και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η σχέση, γιατί βοηθά πάρα πολύ και στο πώς μας προσεγγίζουν οι ξένοι. Μιλήσαμε προηγουμένως λίγο για το σχέδιο Ανάν, το 4, για το Κράν Μοντανά. Επιρρήψατε κάποιες ευθύνες στο διεθνή παράγοντα. Το 4. Δικές μας ευθύνες υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν δικές μας ευθύνες. Αυτοί που λένε ότι εμείς είμαστε πάντα, σίγουρα υπάρχουν. Τακτικές, προσεγγίσεις, μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Εκείνο που δυσκολεύει, ακούω και όλη αυτή τη συζήτηση για ο Κράνο Μοντανάκη, ειλικρινά στεναχωριέμαι γιατί δεν ξέρω τι βοηθά. Ποιος κερδίζει. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για την κοινωνία να δεχτεί μια λύση του Κυπρέου. Ξέρετε, το 2004, πάω πίσω στο 2004, εγώ δεν συμφωνούσα με το περιεχόμενο του σχεδίου Ανάν. Αλλά η προσέγγιση προς αυτούς που συμφωνούσαν με το σχέδιο Ανάν. Σε κάποιες των περιπτώσεων δεν πρέπει να είμαστε και περήφανοι για μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορούμε σε αυτήν τη χώρα να σεβαστούμε την διαφορετική άποψη. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Και θεωρώ αυτό που γίνεται τώρα με το Κράνο Μοντανά, που νομίζω το βάθος δεν είναι οι διαφωνίες στο Κυπριακό, είναι άλλα πράγματα που κρύβονται. Δεν βοηθά τον κόσμο. Το μήνυμα που στέλνουμε στην κοινωνία. Και να σας πω και κάτι. Δεν το έχω ξαναπεί. Οι ξένοι που μας παρακολουθούν, το μήνυμα που λαμβάνουμε από αυτή τη συζήτηση είναι ότι δεν θέλετε λύση. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό εκπέμπουμε. Δεν μας βοηθάει. Δηλαδή, τυχάνει αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι εδώ και να διαχειρίζομαι το Κυπριακό. Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν βοηθά στους χειρισμούς που θέλουμε να κάνουμε αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση για το Κράνο Μοντανά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Τι σημασία έχει και στο τέλος της ημέρας να είμαστε εντελώς. Ποιος φταίει. Η κατάσταση είναι εδώ. Κάθε μέρα έχουμε. Ξέρετε πόσες προκλήσεις καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καθημερινά βλέπω τι γίνεται στην νεκρή ζώνη. Δεν δημοσιοποιούνται όλα. Το λέω σήμερα για πρώτη φορά. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η νεκρή ζώνη. Υπάρχουν πολλά άλλα δεδομένα. Αν δεν έχουμε πρόοδο, αν δεν λύσουμε το Κυπριακό, η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Το είδαμε με το Αμάλθεια. Δεν μπορούμε, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, να αξιοποιήσουμε, και είναι κρίμα για τη χώρα μας, όλες τις δυνατότητες που έχει λόγω αυτής της κατάστασης πραγμάτων. Οι δυνατότητες αυτής της χώρας είναι πολύ περισσότερες με την επίλυση του Κύπρου. Επειδή αναφερθήκαμε στην κοινωνία και στο πώς διαχειρίστηκε ορισμένα πράγματα και επειδή πολύ πιθανόν θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας, πόσο αυτή η πολιτεία κατάφερε να εξηγήσει στον κόσμο τι είναι αυτό που τόσα χρόνια συζητεί ως μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού. Και θα πάω πάλι και πίσω στην πιο κρίσιμη περίοδο, όταν το 4, που πάλι συζητούσαμε, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ελέγχθη στους δημοσίους υπαλλήλους ότι θα χάσουν τις δουλειές τους, τις προαγωγές τους, οι αστυνομικοί θα μειωθούν, οι στρατιωτικοί θα απολυθούν, οι υπουργοί έλεγαν ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός μας. Ο διοικητής της Κεντρικής έλεγε θα πληρώσουμε πόσα δις εμείς οι Ελληνοκύπροι. Όλοι αυτοί οι μπαμπούλες τους διαλύσαν και μπορεί να βρεθούμε αύριο. Σήμερα δεν θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούν να περάσουν στην κοινωνία. Πέρασαν 20 χρόνια από το 2004. Μπορεί για κάποιους 20 χρόνια να μην είναι πολλά, αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν μπορεί σήμερα. Πρώτον, η κοινωνία αμφισβητεί οτιδήποτε. Ό,τι λέμε. Και εμείς και εσείς και όλοι αυτοί που βρισκόμαστε με κάποιον τρόπο στο δημόσιο διάλογο. Και είναι θετικό για μια κοινωνία να αμφισβητεί. Παλιά στο παρελθόν, όταν έλεγε κάτι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός ενός κόμματος, λες και ήταν ευαγγέλιο. Δεν μπορούσε κανείς να το αφήσει. Δεν υπάρχει σήμερα, κύριε Γασκάνη. Ο κόσμος γνωρίζει σαφώς καλύτερα από εμάς, ενημερώνεται. Υπάρχει αυτή η κριτική προσέγγιση. Και είμαι σίγουρος ότι στις δύσκολες αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε, είμαι έτοιμος να λάβω αυτές τις αποφάσεις. Βλέπω να έρχονται στιγμές που θα ληφθούν δύσκολες αποφάσεις και συνήθως αυτές οι στιγμές είναι μοναχικές. Είμαι έτοιμος και θεωρώ το γεγονός ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι προέρχομαι από μια άλλη γενιά, ενώ μεγάλωσα με αυτή την κατάσταση πραγμάτων, βοηθά, αν θέλετε. Είστε αυτό που λέει η κυρία Ολγκίν, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι οι θετικές αλλαγές επιτυχάνονται όταν οι ηγέτες αναγνωρίζουν τι διακυβεύεται και επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη ευημερία του κόσμου. Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Να σας πω κάτι. Δεν με ρωτήσατε, το λέω μόνος μου. χωρίς καμιά διάθεση κριτικής προς τον μακαριστό Τάσο Παπαδόπουλο. Γι' αυτό λέω και για τη διαδικασία. Δεν μπορώ εγώ να πάρω ένα σχέδιο λύση στον Κυπριακό λαό αν δεν το πιστεύω. Δεν θα το πάρω. Mm-hmm. Δεν θα το πάρω γιατί θα δημιουργηθούν πολλοί αρνητικότητα. Προτιμώ να πάρω την ευθύνη, προτιμώ να δεχτώ την κριτική της διεθνούς κοινότητας και κάποιον στο εσωτερικό. Πάντα θα υπάρχει κριτική, αλλά δεν θα βάλω για δημοψήφισμα ένα σχέδιο το οποίο δεν πιστεύω πραγματικά. Επειδή αναφερθήκατε και στον Τάσο Παπαδόπουλο, όταν και σήμερα λέμε ότι θα διαφυλάξουμε ως κόρηνο οφθαλμού την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν δημιουργείται πάλι αυτή η εντύπωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ελληνοκυπριακό καθεστώς και αυτό είναι που διαφυλάσσουμε? Δεν στέλνεται και αυτό το μήνυμα? Κοιτάξτε, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαφυλαχτεί για πολλούς λόγους. Αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μόνο Ελληνοκύπρη. Μιλάμε για. Αυτό όμως το ξεχάσαμε. Ήταν πολύ σύντομο διάστημα που ήταν. Ναι, αυτό λέω. Και δεν την είχαμε αγαπήσει κιόλας. Γι' αυτό λέω αυτοί που την πολεμούσαν σήμερα είναι μέσα στους πιο ένθερμους υποστηριχτές της, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά επειδή αγγίζεται ένα θέμα, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο θα μας απασχολήσει αν όλα πάνε καλά και ελπίζω να πάνε καλά και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η κάπτεται του κεφαλαίου της διακυβέρνησης, η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρώ, είναι προς όφελος και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική ένταξη των Τουρκοκυπρίων στην Ευρώπη. Είναι μόνο μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος από το 2004. Και τα λέμε όλα. Σήμερα, τι είναι αυτό που έχουμε και δεν έχουν οι Τουρκοκύπροι? Τη διεθνή αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε αυτήν θέλουν να εισέλθουν και θεωρώ ότι θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, κάποια στιγμή μας ενόχλησε το ότι θα λέγεται Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, μας ενόχλησε ότι θα έχει άλλη σημαία, άλλο ύμνο. Αυτά δεν αγγίζουν την ουσία. Η ουσία, όταν λέμε για Κυπριακή Δημοκρατία, εννοούμε τη διεθνή υπόσταση του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, μεταφέρω μια εμπειρία. Μετά το δημοψήφισμα, μαζί με συναδέλφους στον Πολίτη, πήγαμε για συνέντευξη στο Ταλάτ. Η εικόνα που πήρα, δηλαδή λίγες μέρες μετά, ήταν ότι ένιωθε εκείνη τη στιγμή ότι είναι πια μια εξουσία που έχει διαχωριστεί και διερωτώ με, υπάρχουν δύο βαθιά ριζωμένες εξουσίες τώρα πια, στην ελληνοκυπριακή και στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Πόσο εύκολο είναι αυτές οι εξουσίες να υπερβούν τη δύναμη που έχουν για να καταλήξουν σε μια... Σε τοπικό επίπεδο θα υπάρχουν αυτές οι εξουσίες, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όταν λέμε εξουσίες εννοούμε και συμφέροντα και διάφορα. Σίγουρα. Τα συμφέροντα και όλα αυτά θα συνεχίσουν και οι τοπικές εξουσίες. Αλλά σας λέω κάτι. Εδώ συζητούσαμε για τη στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα 5 χρόνια. Τις προγραμματικές δηλώσεις. Τι θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως Κυπριακή Δημοκρατία και πολλά άλλα κράτη-μέλη. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε περισσότερες εξουσίες στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Δύο τομείς, και θέλω να σας πω είναι πολύ χαρακτηριστικό, που υπάρχει πολύ λίγο και χτυμένο. Είναι η παιδεία και η υγεία. Είναι εθνικές αρμοδιότητες σχεδόν αποκλειστικά. Τι απέδειξε ο κορονοϊός? Σκεφτείτε, αν η Κύπρος δεν ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα μας έδινε εμβόλια και σε ποιες τιμές θα μας έδινε εμβόλια? Εδώ, κύριε Γασκάνη, ένα από τα μεγάλα πρόβλημα. Μια τεράστια πρόκληση που έχουμε να διαχειριστούμε είναι τα φάρμακα, τα καινοτόμα φάρμακα. Έβλεπα τον προϋπολογισμό από 23 εκατομμύρια, έχουμε πάει στα 103 εκατομμύρια για φάρμακα. Και ρωτώ τον Υπουργό, ρωτώ στις Βρυξέλλες, γιατί δεν υπάρχει ενιαία αγορά φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε μέρος αυτής. Δεν μπορεί ένα φάρμακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται στη Γερμανία με μια τιμή και στην Κύπρο 3, 4, 5 φορές περισσότερο. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα, φαρμακοβιομηχανίες και όλα αυτά. Αλλά το βάλαμε το θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ενδεχομένως να είναι και μια από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Θέλουμε στην υγεία, θέλουμε να δώσουμε περισσότερες εξουσίες. Και τι συζητάμε εδώ. Το σημειώσατε μόνος σας στην αρχή μάλιστα της συζήτησής μας και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είναι άποψη μου ότι στο Κυπριακό επιχειρήσαμε να αξιοποιήσουμε ό,τι είχαμε, ψηφίσματα, λογικές ενεργού ηφαιστείου, πυράβλους S300, ενιαία αμυντικά δόγματα, βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας παράγοντας που κατά την άποψη μου δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε είναι οι Τουρκοκύπριοι. Ναι, έχετε δίκιο. Αργήσαμε πολύ να κάνουμε επίθεση φιλίας στους Τουρκοκύπριους. Είμαι ειλικρινής. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά να το κάνουμε. Εκεί που μπορούμε να κερδίσουμε σε εισαγωγικά. Γιατί ξέρετε, είναι και λίγο οξύμορο. Λέμε για την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Τουρκοκύπριοι είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε αποχρεώσεις εναντί των Τουρκοκυπρίων, όπως έχουν και ήδη εναντί του κράτους. Είναι προς την νέα γενιά. Γι' αυτό λέω ότι η νέα γενιά μπορούμε σαφώς πιο εύκολα να τους κερδίσουμε και να νιώσουν μέρος της Κυπριακής. Δεν κάνουμε όμως κάτι, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούμε τα 14 μέτρα. Να σας πω, όταν τα ανακοίνωσα, όταν ξεκίνησε και τους είπα να τα επεξεργαστούμε, υπήρχε αντίδραση. Και δεν λέω αντίδραση για να μην πάει το μυαλό σε οποιοδήποτε ότι χρειαστήκα είτε έγκριση είτε τη συγκατάθεση των κομμάτων που ψηφίζουν. Μέσα στην κρατική υπηρεσία υπήρξε αντίδραση. Το ένα δεν γίνεται, το άλλο δεν γίνεται. Το άλλο... Όταν αρχίζει να συζητάς όμως και είσαι επιχείρημα, βλέπεις ότι στο τέλος γίνονται. Ξέρετε, απλά πράγματα που έρχονται στο μυαλό μου. Οι μαθητές, γιατί να μην πάνε μια εκδρομή, να γνωρίσουν και τους τόπους τους, να συναναστραφούν ενδεχομένως με συνομιλικούς τους. Νέοι επιστήμονες, γιατί να μην συνυπάρξουν σε μια ενδεχομένως και χρηματοδοτούμενη προσπάθεια από το κράτος για κάτι καινούριο, να προκύψει κάτι για τον τόπο. Δεν βλέπω. Προγράμματα. Είχαμε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εργασίας, για πολλά που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν οι Τουρκοκύπριοι. Και εμείς, η αρχική αντίδραση όταν είπαμε κάντε τα να συμμετάσχουν, και δεν ήταν θετική. Έπρεπε να σπρώξουμε αρκετά για να γίνουν. Και έχουμε κάποιους μαθητές Τουρκοκύπριους που περνούν κάθε μέρα. Ας πούμε, το να εκδώσουμε ένα travel pass, να μην έχουμε καθημερινά να περιμένουμε. Σκεφτείτε πώς θα το δουν ήδη, ότι αυτή η δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση σκέφτηκε εμάς το πρωί να μην περιμένουμε τόση ώρα, αλλά με ένα travel pass σαφώς πιο γρήγορα να περνάμε να πηγαίνουμε στο σχολείο μας. Αυτή η δημοκρατία δείχνει, πώς να το πω, ανέτοιμη ή όχι τόσο ευαισθητοποιημένη στο να αντιδράσει άμεσα για ορισμένα πράγματα. Για πολλά χρόνια, ναι, δεν ήταν ευαισθητοποιημένη. Για πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι έγιναν, θεωρώ μπορούν να γίνουν κι άλλα και ελπίζω να έχουμε τέτοιες εξελίξεις που να... Όταν υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ένας διάλογος, είναι σαφώς και πιο εύκολα κάποια πράγματα να... Το κλίμα διαμορφώνεται. Να προωθηθούν ακριβώς. Υπήρχε πάντα για μεγάλο χρονικό διάστημα η αντίληψη ότι, ξέρεις, μην δίνουμε πολλά στους Τουρκοκύπριους γιατί δεν θα θέλουν λύση μετά. Αυτό αποδείχτηκε ότι απέναντίας όσο πιο κοντά τόσο περισσότερο θέλουν τη λύση. Και νομίζω συμφωνείτε σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Να περάσω και λίγο στην παρούσα φάση του Κυπριακού. Κυρίαρχο στοιχείο των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα ήταν ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, τίποτε δεν συμφωνείται. Ναι. Μήπως είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Μήπως μπορούμε να μπούμε και σε μια εξελικτική διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Έχω διαβάσει για αυτή την εξελικτική διαδικασία. Υπάρχουν κάποιοι που την στηρίζουν, που έχουν γράψει. Διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι θα δυσκολεύσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ απλή κατάσταση πραγμάτων. Το πρώτο για μένα και το πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Έγινε τεράστια δουλειά. Υπάρχουν συγκλήσεις οι οποίες είναι θετικές και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους. Και να επικεντρωθούμε στα 3-4 θέματα τα οποία θεωρώ και εκεί το πού θα πάμε, η κατεύθυνση που θα πάμε είναι δεδομένη. Αναφέρουμε στο θέμα των στρατευμάτων και των εγγύσεων, το θέμα της διακυβέρνησης, ακόμη και στο περιουσιακό έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος στην περιουσία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη προς όφελος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Άρα εκεί που βλέπω χρειάζεται να υπάρξει επικέντρωση είναι τα θέματα της ασφάλειας εγγυήσεων, στρατευμάτων, της διακυβέρνησης του τόπου. Και σε αυτά τα θέματα η λύση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό επιμένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, κύριε Γασκάνη, όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, έπαιρνα συνεχώς επιστολές ως ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργός για παραβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για το περιβάλλον, για το νερό, για τις παραλίες. Mm-hmm. Μας παρακολουθούν καθημερινά και είναι καλό που μας παρακολουθούν, ενώ βελτιωνόμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή το θέλουμε είτε όχι, για το ότι δεν θα επιχειρήσει μια κοινότητα να κάνει κάτι αρνητικό στην άλλη κοινότητα. Εδώ η Ουγγαρία, για παράδειγμα, που έχει σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέματα στο θέμα του rule of law, του κράτους δικαίου, πολύ απλά έκοψε όλη τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας για την Ουγγαρία. Μιλάμε για τεράστια λεφτά που ενοχλεί την Ουγγαρία. Και πρόσφατα αποδεσμεύτηκε ένα ποσό, αν δεν με απαντάει μνήμη μου, 30 εκατομμύρια, γιατί προηγήθηκε εσωτερική αλλαγή από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Τα παρακολουθεί όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι η ασφαλιστική δικλίδα αυτής της, είτε εύλογης είτε δεν είναι εύλογη, ανησυχίας ότι ο ένας επιχειρήσει να ελέγξει τον άλλο. Τελικά ξέρετε με ποιο τρόπο θα ξεκλειδώσει το Κυπριακό. Σας το εξήγησε η κυρία Ολγκίν που είπε. Ξέρω πως είχα δώσει στην κυρία Ολγκίν μια πρόταση για τα δοφράγματα. Είναι γνωστό πλέον για τη μια μιλιά και εγώ δώσα τα δύο δοφράγματα, τα οποία είναι θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και πραγματικά πιστεύω δεν είναι μόνο. Σκεφτείτε για παράδειγμα να ανοίξει το Πυρό Αθηνών το θέμα του κυκλοφοριακού της Λευκωσίας. Ανοίξουμε μια νέα οδό εισόδου στη Λευκωσία, θα μας βοηθήσει και από αυτή τη διάσταση, ή τον πύργο της Τηληρίας. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αρνητική και η κυρία Ολγκίν μου είπε: γιατί δεν το ανοίγει μονομερός την μια μιλιά. Εξήγησα γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω μονομερός. Έκανα κάποιες άλλες προτάσεις. Υπήρξε και πάλι αρνητική προσέγγιση, αλλά έχω στο μυαλό μου πολλές άλλες κινήσεις που ελπίζω το αμέσως επόμενο διάστημα να δημιουργηθούν εκείνες οι εξέλιξεις για να τις ανακοινώσω. Σε αυτό το επίπεδο δοφραγμάτων. Σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο δοφραγμάτων. Και σε άλλα. Πιο σοβαρά, πιο μεγάλα, τα οποία μπορούμε να πούμε τους τομείς, όχι τα... Είναι σχεδόν σε όλους τους τομείς. Να μην πω περισσότερες λεπτομέρειες, θέλω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και... προσεγγίζει σε αυτά που ζητά ο κύριος Τατάρ, απευθείας εμπόριο. Αν δείτε, και αφορά και τους Τουρκοκύπριους, αφορά και την Τουρκία. Γι' αυτό ήταν, για παράδειγμα, είναι συνέχεια, αν θέλετε, για τους Τουρκοκύπριους των 14 μέτρων που είχαμε ανακοινώσει, και η Τουρκία μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, που είμαστε έτοιμοι. Κάποια είχα ανακοινώσει, ένα-δύο είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο, ενδεχομένως να μην ήταν σωστό, γιατί μετά τα είδα δημόσια. Αυτό δεν βοηθά, θεωρώ, στην παρούσα φάση, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Κλείνοντας, είστε αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις? Δεν αναφέρομαι στο πήγαινε έλα. Ναι. Νιώθω ότι, και το νιώθω έντονα, ότι έχω υποχρέωση να δημιουργήσω δεδομένα που θα επιτρέψουν να αισιοδοξούμε. Θα σας πω κάτι, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ανησυχώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση πράγματι. Δεν προσπαθώ να την κινδυνολογήσω ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχω υποχρέωση να δω και μετά από 5 χρόνια και μετά από 10 χρόνια και μετά από 20 χρόνια το μέλλον αυτής της χώρας. Πέραν από πρόεδρος της Δημοκρατίας είμαι πατέρας, έχω 4 παιδιά, θα ζήσω σε αυτήν τη χώρα. Άρα είναι πολλές οι ιδιότητες που με οδηγούν στο να σκέφτομαι ένα μέλλον με αυτή την κατάσταση πραγμάτων, που δεν το βλέπω, αλλά είναι θετικό. Άρα λέτε ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει ο μακροχρόνιος. Θεωρώ και ελπίζω να είχαμε ξεφύγει από το μακροχρόνιο εδώ και καιρό. Σίγουρα ο μακροχρόνιος δεν θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Ακούγεται πολύ ωραίο σύνθημα, αλλά δεν θα μας βοηθήσει. Και στο πνεύμα της ειλικρίνειας είναι καιρός να πούμε ότι ναι, δυστυχώς δεν θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Ναι, δυστυχώς δεν θα επανέλθουμε στην πρώτη 1974 και ναι, θα είμαστε σε ένα άλλο. Πριν το 1974 δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Εκείνο που διασφαλίζουμε είναι ότι και είναι εφικτό ο κάθε Κύπριος πολίτης, είτε είσαι Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος, θα μπορεί να επιλέξει που να πάει να ζήσει σε αυτόν τον τόπο. Στον τόπο σου, στη χώρα σου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν στο πνεύμα της ημέρας αυτή η συζήτηση. Ήταν απόλυτα, γιατί αυτές τις μέρες δεν προσφέρονται. Και εγώ προσωπικά δεν ήθελα καν να μπούμε στα θέματα της αντιπαράθεσης, της επικαιρότητας ή ακόμα και της τρέχουσας ειδησιογραφίας. Νομίζω ότι μία αποτίμηση είναι χρήσιμη, ειδικά μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτή την αποτίμηση, πιστέψτε με και Γασκάνη, την κάνω σχεδόν καθημερινά, ειδικά όσον αφορά το Κυπριακό, με περισσότερο με το βλέμμα στο μέλλον. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που ζούμε, αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν μπορεί να είναι το μέλλον της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Η αγωνία, ο προβληματισμός, η συνεχής ζήμωση των απόψεων δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς, είναι κυρίως για τους πολίτες. Αυτοί καθορίζουν το μέλλον τους και θέλω να πιστεύω ότι κάποια ερεθίσματα δώσαμε μέσα από αυτή τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλό σας βράδυ.